κύριος Καλοπράτσο. Έχω λίγο άγχος και πολύ για το πώς θα μπορέσω να καθίσω μέσα στην πανιέρα, ώστε να δείξω και τα κοσμήματα, αλλά και το σώμα μου. Αγάπη, σήμερα δεν το γλιτώνεις και σταμάτα. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτιά. Και έχεις πανέμορφα αυτιά, by the way. Επειδή μάκρυνε το μάτι, πρέπει να μακρύνει και το φίδι, δηλαδή. Μ' αρέσει πολύ το κορμάκι μου. Χαίρομαι που είναι strapless. Γιατί μπορεί να μπει εδώ ένα μεγάλο κόσμημα λαμπερό. Το δικό σου κορμάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Α, δεν ξέρω γιατί είναι άλλο. Σε βολεύει, σου αρέσει πάνω σου. Ειρήνη μου, για πες μου, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Με κόβει από κάτω και όταν το φτιάχνω κάτω, φεύγει από πάνω. Και φαινόταν τα πάντα. Ό,τι έχω να διαστρέψω. Δεν έχει στήθος, έτσι δεν είναι. Δεν έχω. Ωραία, μην προβληματίζεσαι πάρα πολύ. Ξέρει τη λίστρια. Είναι σαν να έχει πάει στο Tom Ford να σου έχει βάλει ένα σλίπτρες και να πει: αχ, δεν μ' αρέσει. 5.000 το φόρεμα. Χάνει και την καμπάνια. Τι έχουμε, κάποιο θέμα. Μου τρέχει το μάτι. Τη τρέχει το μάτι και θα την αφήσω να στεγνώσει λίγο. Δεν πειράζει. Να είναι χαλασμένο. Ροκιά η Στεριανού ξαφνικά. Το πουθενά. Γατούλα, ροκ, στάρ ξαφνικά. Α, στην χαλασμένη. Αγχώθηκα πάρα πολύ γιατί δεν με είχαν ετοιμάσει ακόμη, δεν μου είχαν κάνει ούτε τα μαλλιά και έπρεπε να λύσουμε και το πρόβλημα με το make-up στα μάτια. Παιδιά, μπορούμε να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με αυτό. Αυτή τη στιγμή θα πάθω καμία κρίση. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει το μάτι να τρέχει. Όχι, θα πάει για φωτογράφηση. Ωραία.